Αγρότες από τον μπλόκο του Κλαδισσού στα Χανιά αποκλείουν νωρίς το πρωί με τα τρακτέρ τους την Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα κάνουν και μια κηδεία με τα όλα της στη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Η τελετή είχε απ' όλα. Έστησαν φέρετρα, μανουάια με κεριά, εικόνες και ιδιώσιμα της μνημονιακής πολιτικής, ενώ όπως αναφέρεται, το Δούνου του δεν επιτρέπει καφέ. Θεωρούμε ότι οι αγώνες πρέπει να γίνονται μέχρι εσχάτων, μέχρι την τελική νίκη. Πάρα πολλά είναι τα προβλήματα, δυστυχώς το κράτος είναι απόν. Μόνο να παίρνουν τους ψήφους και τίποτα άλλο δεν είναι. Και ενώ το μπλόκο στον Κλαδισσό παραμένει ενεργό, στο δεύτερο μπλόκο των Χανίων που έχει στηθεί στα μεγάλα χωράφια, οι αγρότες κλείνουν και ανοίγουν το δρόμο για μισή ώρα μεσημέρι και απόγευμα. Καλούμε όλο τον αγροτικό κόσμο να συμμετέχει την Πέμπτη το βράδυ στο λιμάνι, στις 7 η ώρα το απόγευμα, έτσι να συγκεντρωθούμε, να φύγουμε όλοι μαζωμένοι να πάμε στην Αθήνα συντονισμένοι. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε ένα βήμα. Δυστυχώς δεν έχουμε περιθώρια για να κάνουμε πίσω. Εάν κάνουμε πίσω, έχουμε πέσει στο γκρεμό ήδη. Αποκλεισμένοι και πολιορκημένοι είναι από χθες το βράδυ η ΔΟ Ηρακλείου. Στο Ηράκλειο, αγρότες της περιοχής εξοργισμένοι ανάβουν φωτιές και υψώνουν πανό στο κτίριο της εφορίας στη Λεωφόρο Κνωσού. Δεν το βάζουμε κάτω. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί να κλείσουμε την εφορία επαόριστον μέχρι να έχουμε νεότερα φυσικά από την κυβέρνηση. Έχουν σκοπό να κρατήσουν αποκλεισμένη την εφορία επαόριστον, ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της Παρασκευής στο Σύνταγμα. Όσον αφορά με τους ίδιους βουλευτές μας, οι οποίοι είναι άφαντοι, τελείως άφαντοι, κανένα σημείο ζωής, και θέλουμε να τους επισημάνουμε, μην τολμήσουν να ψηφίσουν τα μέτρα. Τον ψηφίσαμε ότι θέλει να φέρει την ευημερία στο λαό. Και σαντί να φέρει την ευημερία, ήφερε την καταστροφή. Λοιπόν, αφού είναι ανίκανοι να σηκωθούν να πάνε όλοι στα σπίτια τους. Σε κατάσταση πολιορκίας το πρωί και η εφορία Ρεθύμνου, αγρότες με τα τρακτέρ τους φτάνουν στο κτίριο της Λεωφόρου Ηγουμένου Γαβρίλ, ενώ στο πλευρό τους έχουν και τους οδηγούς ταξί που αποκλείουν συμβολικά την κεντρική λεωφόρο. Αυτοί λέγαν για τα μέτρα ότι είναι τα φόπλακα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτοί έβγαινε ο πρωθυπουργός πάνω στα τρακτέρια και το φώναζε. Αυτοί που το λέγανε ότι είναι τα φόπλακα, αυτοί έρχονται τώρα να εφαρμόσουν ένα μνημόνιο το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Προσπαθούμε μαζί με όλες τις άλλες τάξεις να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως ξέρετε, μαστίζονται από την οικονομική κρίση. Και στο Ρέθυμνο το μπλόκο του Κόμβα Τσιποπούλου παραμένει ενεργό, χωρίς όμως να κλείνει ο δρόμος. Ενώ αύριο, πέρα από την κατάληψη στο κτίριο της εφορίας, οι αγρότες δίνουν ραντεβού στις 6 τα ξημερώματα για να αποκλείσουν τα 3 υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Καλούμε ξανά τον κόσμο, όλοι εδώ. Δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μας κάνουν να ντρεπόμαστε τα παιδιά μας, να μην μπορούμε να μας συζητάνε τα παιδιά μας σε ένα κουλούρι και να μην μπορούμε να το πάρουμε. Στο Λασίθι, οι αγρότες παραμένουν στον μπλόκο του οροπεδίου, ενώ αγρότες από την Ιεράπετρα, πέρα από την απόβασή τους στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, σχεδιάζουν να μεταβούν αύριο στα γραφεία της Νομαρχιακής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο γραφείο του Κυβερνητικού Βουλευτή για να δηλώσουν έμπρακτα την αντίθεσή τους στα προωθούμενα μέτρα.